Πραγματικά, δηλαδή σήμερα Τετάρτη εσείς μας λέτε ότι τα τελεσίγραφα δεν υπάρχουν. Από την άλλη, ακούγαμε τη Δευτέρα τον Πρόεδρο της Ένωσης και όχι μόνο τον Πρόεδρο της Ένωσης. Εγώ δεν θα σταθώ μόνο σε όσα είπε ο κ. Χατζημιχαήλ, αλλά θα επιβεβαίωσαν και ξενοδόχοι on camera, εάν είδατε και όλα τα βίντεο, ότι όντως υπήρξε μια συνάντηση στην έκθεση του Λονδίνου και είπαν ότι μέσα Τετάρτη. Ναι, μπροστά στη συζήτηση μάλιστα και ο κ. Κυπριώτης, ο οποίος το επιβεβαίωσε μπροστά σε όλους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ακούσουμε εσάς ότι δεν υπάρχουν τελεσίγραφα και ότι μπορεί να κλειστεί η συμφωνία μέχρι και το Μάρτιο. Άρα προκρατήσεις δεν θα υπάρξουν. Να σας πω κάτι. Ναι. Δεν σας είπα, συγγνώμη, ίσως να μην το εξήγησα. Δεν σας είπα ότι δεν τίθενται τελεσίγραφα. Τελεσίγραφα έχουν τεθεί πάρα πολλά. Όχι μόνο τώρα. Και από τη συμφωνία του 2010 βγαίνουν τελεσίγραφα και το επανέλαβα και πριν σε αυτά τα οποία κατέθεσα. Ναι, συμφωνώ. Κάθε Παρασκευή μας λέγανε ότι έως την Παρασκευή, έως την Παρασκευή, έως την Παρασκευή. Αυτό είναι μια πολιτική, μια κυρία η οποία είναι υπεύθυνη για την υπογραφή του συμβολέου και θέλει να κλείσει το συμβόλαιο. Θέλει να τελειώνει δηλαδή. Θέλει να τελειώνει, ακριβώς. Εμείς αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να υπογράψουμε το συμβόλαιο το οποίο θέλουμε. Πράγματι, το συμβόλαιο αυτό το οποίο επιδιώκουμε να υπογραφεί είναι πάρα πολύ καλό και ως προς την χρονική περίοδο και ως προς τον αριθμό πτήσεων. Δηλαδή, αυτά τα ανέφερα πριν, αλλά τα θυμόμαστε. Και ως προς τον αριθμό των πτήσεων και ως προς την περίοδο, αλλά και ως προς τις οικονομικές απαιτήσεις. Και σας λέω και κάτι. Ο αριθμός των πτήσεων είναι πολύ, αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει είναι πολύ μεγάλος και είναι ακριβώς ο ίδιος τόσο για το νησί της Κο, όσο και για το νησί της Ρόδου. Ωραία. Επίσης, πάλι στην ίδια συνάντηση των ξενοδόχων τη Δευτέρα, ακούσαμε και το άλλο, ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία διαπραγμάτευση εκ μέρους ΕΒΕΔ και Ryanair. Εσείς τώρα μας λέτε ότι η μόνη σοβαρή πρόταση που έχει η Ryanair είναι εκ μέρους του ΕΒΕΔ. Τελικά, τι ισχύει, υπάρχει διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει. Επειδή, όπως σας είπα, φροντίζω οι διαπραγματεύσεις να γίνονται και κλεισμένων των θυρών, ούτως ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στο πολυπόθητο αποτέλεσμα. Ωραία. Και επειδή η ενημέρωση η οποία κάνω είναι στο επίπεδο της ομάδας που διαχειρίζεται την συμφωνία, είναι εδώ οι δικοί σας άνθρωποι να σας επιβεβαιώσουν την αλληλογραφία η οποία έχει γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν λέμε πρόσφατη, 12 Νοεμβρίου του 2012. Δεν έχω κάτι πιο πρόσφατο, γιατί είμαι στο νησί. Λοιπόν, είναι η αλληλογραφία η οποία αυτή τη στιγμή στέκεται μεταξύ του επιμελητηρίου και της εταιρείας, ούτως ώστε να καταφέρουμε να λύσουμε μια συμφωνία. Σας επαναλαμβάνω, είναι στα πλαίσια τα επιθυμητά, είναι σε πολύ καλό δρόμο, οι άνθρωποι οι δικοί σας είναι πλήρως ενήμεροι, απλά επιτρέψτε μου να μην σας ανακοινώσω περισσότερες λεπτομέρειες, διότι αυτό το οποίο προσπαθώ να διαφυλάξω δεν είναι κάποιο μυστικό το οποίο θα το κρατήσουμε. Εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε την διαδικασία, ούτως ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Η επιθυμία μας είναι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Επιθυμούμε να πετάει η εταιρεία, επιθυμούμε τους πελάτες της εταιρείας, τους θέλουμε, αλλά πώς. Τους θέλουμε με ένα τέτοιο τρόπο, με ένα τέτοιο συμβόλαιο, που να διαφυλάσσουμε και τους προορισμούς και τον οργανισμό που θα υπογράψει το συμβόλαιο. Και ξαναεπαναλαμβάνω, η σωστή διαπραγμάτευση και η σωστή υπογραφή που έγινε το 2010 διαφύλαξε τα λεφτά τα δικά σας, τα λεφτά των επιχειρηματιών, διότι αν δεν τα είχαμε προβλέψει και δεν τα είχαμε φροντίσει τότε τις λεπτομέρειες που είχαμε βάλει στο συμβόλαιο και οφείλουμε να βάλουμε τώρα, διότι σας επαναλαμβάνω, οι ιδιαιτερότητες της εποχής απαιτούν μεγάλη προσοχή για το κάθε ευρώ το οποίο θα δαπανίσουμε. Άρα, ολοκληρώνοντας, κύριε Πάκου, για να προχωρήσουμε, το εντός εισαγωγικών άγχος που έχουν οι φορείς, θα τους συμβολεύετε να μην το έχουν. Θα προχωρήσω σε μια άλλη ερώτηση και κλείνω. Εάν δεν γίνει η συμφωνία, δεν υπογραφεί για τους δικούς σας λόγους που εσείς πάλι θα γνωρίζετε και της εταιρείας, θα αναλάβετε την ευθύνη, γιατί... Να σας πω κάτι. Ναι. Σε όλα τα συμβόλαια που υπογράφουμε, να ξέρετε ότι υπάρχει μία παράγραφος, η οποία παράγραφος προβλέπει την ανωτέρα βία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αναλάβει κανένας την ευθύνη εάν συμβεί κάποιο οικονομικό γεγονός σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορώ να αναλάβω εγώ την ευθύνη εάν συμβεί κάποιο οικονομικό γεγονός σε αυτή τη χώρα.
χώρα. Εμείς αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι, έχουμε καταλήξει, σας είπα, και ως προς το οικονομικό κομμάτι, και ως προς τον αριθμό των πτήσεων και ως προς την περίοδο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα και δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανείς. Οπότε καταλαβαίνετε, για θέματα τα οποία έχουν καταδεχθεί έως και χθες, 12 Νοεμβρίου και είναι μέσα σε αυτά τα οποία έχουν συμφωνήσει με την εταιρεία, σαφώς και θα τα τηρήσουμε, σαφώς και θα τα υπογράψουμε. Εάν όμως τροποποιηθεί κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό και μας δημιουργεί λειτουργικό πρόβλημα, διαχειριστικό πρόβλημα, τότε σαφώς δεν θα μπορέσουμε να υπογράψουμε. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι καταγεγραμμένα. Δεν μιλάμε τηλεφωνικά, υπάρχουν καταγεγραμμένες οι επαφές και οι συνομιλίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Αυτά όλα θα είναι ανακοινώσιμα τον χρόνο που πρέπει να ανακοινωθούν. Ευχαριστώ. Κύριε Πάπου, στο κλείσιμο της συζήτησής σας ζητήσατε την ενότητα όλων ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλη η συνέντευξη, ήταν μια επίθεση κατά του κυρίου Χατζη Μιχαήλ, ο οποίος δεν είναι μόνος του, αλλά είναι πρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων αλλά και της Σύμπραξης, στην οποία ανήκουν και μέλη του επιμελητηρίου. Θα ήθελα να μου πείτε, αν νομίζετε ότι μετά από αυτήν την συνέντευξη θα μπορεί να επιτευχθεί η συνεργασία, αλλά και γιατί θεωρείτε ότι μέλη του επιμελητηρίου οδηγήθηκαν στη Σύμπραξη ώστε να γίνουν οι διαπραγματεύσεις με τη Ryanair. Σας επανέλαβα πριν ότι χαιρετίζω όλες αυτές τις πρωτοβουλίες όλων των συνδικαλιστικών φορέων, των πρωτοβάθμων, δευτεροβάθμων, τριτοβάθμων, θα με βρουν δίπλα τους. Αλλά αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε ότι είναι επίθεση στον κύριο Χατζημιχαήλ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι επίθεση. Ήρθα σήμερα εδώ να απαντήσω σε αυτά τα οποία ο κύριος Χατζημιχαήλ δημόσια κατέθεσε και δημόσια κατηγόρησε τόσο το ΕΒΕΡ, αλλά και το πρόσωπο μου, διότι εγώ εκπρόσωπο το ΕΒΕΡ, και νομίζω ότι έπρεπε να το κάνω αυτό, να έρθω να καταθέσω ποια είναι η αλήθεια, ποια είναι η κατάσταση και ποιες είναι οι εξελίξεις που αφορούν την υπόθεση Ryanair, ούτως ώστε να ακούσετε και την δική μας άποψη, την δική μας πλευρά, διότι εδώ και δύο τουλάχιστον μήνες ακούγονται πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή. Είναι καθαρά ψέματα. Και επαναλαμβάνω, είναι ψέματα τα οποία τα δήλωσα μέσα. Ο κ. Χατζημιχαήλ είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει να κλείσουμε συμφωνία. Και σας επαναλαμβάνω, και εγώ είμαστε και θέλουμε ως επιχειρηματίες και ως εκπρόσωποι να κλείσουμε τη συμφωνία. Αλλά ποια συμφωνία σας επαναλαμβάνω? Τη συμφωνία η οποία θα διαφυλάξει τα δικά σας χρήματα. Τα χρήματα τα οποία βρίσκονται στο ταμείο του ΕΒΕΡ, θα σας επαναλάβω ότι είναι χρήματα τα οποία προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις συνδρομές, από τις εισφορές που πληρώνει ο κάθε επαγγελματίας και ο κάθε επιχειρηματίας της Δωδεκανήσου. Οφείλουμε λοιπόν να τα διαφυλάξουμε και να τα διαχειριστούμε με απόλυτο σεβασμό. Τώρα να επαναλάβω και τα υπόλοιπα τα οποία είχαν ακουστεί, νομίζω ότι τα κατέθεσα αναλυτικά. Ήρθα εδώ για να απαντήσω λοιπόν σε αυτά τα οποία είχαν ακουστεί σε προηγούμενες δηλώσεις από το στόμα του κυρίου Χατζημιχαήλ, πράγματα τα οποία δεν ήταν καθόλου αληθή. Κύριε Πάπα, μου επιτρέψτε, αν οι απαντήσεις που είπατε δώσατε μπορεί να απαντάνε σε κάποια πράγματα που είπε ο κύριος Χατζημιχαήλ, αλλά δεν θα πούνε τίποτα στον απλό τον κόσμο, ο οποίος είναι αυτός που έχει και το άγχος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μας πείτε περισσότερα πράγματα γιατί κολλάει αυτή η συμφωνία, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Γιατί αν δεν κολλήσω, προφανώς θα έχει υπογραφεί. Και δεν είναι, ξέρω, καταλαβαίνω αυτά που λέτε περί διαπραγματεύσεων. Δεν θέλουμε να μας πείτε τους στόχους τους οποίους έχετε και δεν έχετε παρουσιάσει ακόμη στη Ryanair. Θέλουμε να μας πείτε αυτά τα οποία γνωρίζει η Ryanair. Που δεν υπάρχει λόγος να φοβάσουν ότι θα φτάσουν στα αυτιά της, αυτά τα γνωρίζει ήδη. Την πρόταση δηλαδή που της έχετε κάνει και έχει πει όχι. Και εκεί πέρα κολλάει αυτή τη στιγμή η συμφωνία. Και επίσης, καλό θα ήταν να μας πείτε και περισσότερα πράγματα για τα συμφέροντα που είπατε εσείς ότι λειτουργούν, για τα συμφέροντα για τα οποία λειτουργούν ο κύριος Χατζημιχαήλ ή οποιοδήποτε άλλος έχει τη δικιά του άποψη. Γιατί απλά και μόνο να λέμε ότι πρέπει κάποια συμφέροντα, ο κόσμος δηλαδή δεν πρόκειται να δώσει σημασία σε αυτά και θα μείνει μπερδεμένος και θα μείνει αγχωμένος βλέποντας
ότι η συμφωνία αργεί να γίνει. Και να με συγχωρήσετε, είπατε στο σταθμό σήμερα σε δηλώσεις ότι μπορεί η συμφωνία να γίνει και το Μάρτιο. Πριν λίγο είπατε εσείς για τη σημασία των προκρατήσεων. Άμα το Μάρτιο ελευθερωθούν οι πτήσεις, οι οποίες βρίσκονται στο site αλλά είναι κλειδωμένες, θα κλείσετε εσείς όλες τις πτήσεις, θα έρθουν ο συγκεκριμένος αριθμός που υποτίθεται συμφωνήσει, αλλά δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχουν μέσα. Δηλαδή είναι και αυτό νομίζω ένα πολύ μεγάλο άγχος που έχει ο κόσμος. Οπότε καλό είναι να πούμε περισσότερα πράγματα, γιατί αλλιώς θα συνεχίσει να παραμένει αγχωμένος. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η συμφωνία η οποία είχε κλειστεί το 2010 είχε κλειστεί Φεβρουάριο και μετά από Μάρτιο, δηλαδή μετά από ένα μήνα, ξεκίνησε η εταιρεία να πετάει. Καταλαβαίνετε ότι η εταιρεία αυτή, επειδή είναι εταιρεία χαμηλού κόστου, η πτήση η οποία ανεβάζει είναι με δελεαστικό τίμημα. Αν είναι αρκετό καιρό πριν που τι έχουν κλείσει όμως, δηλαδή έχει κάποια σχέση με την τιμή το πότε θα τι κλείσει. Δεν έχει να κάνει τόσο με το χρονικό, όσο έχει να κάνει με τον αριθμό των θέσεων. Δηλαδή λέει ότι πετάει με 167 θέσεις αναπτύσσει και λέει ότι θα βγάλει 30-40 πτήσεις με 30-40 θέσεις στο αεροσκάφος, οι οποίες θα είναι με 9,99, 19,99, δηλαδή με κάποια τελειαστική τιμή. Σαφώς το μεγαλύτερο κομμάτι του αριθμού των θέσεων δεν είναι με τέτοια τιμή. Αυτό είναι μια πολιτική την οποία έχει η εταιρεία, βγάζει ένα φλάσ και λέει ότι πετάξτε για Ρόδο ή πετάξτε για Πόη ή για τον μη προορισμό με 19,99. Εάν δει όμως κάποιος, και σας επαναλάβω, αυτό είναι πολιτική την οποία ακολουθεί σε όλο τον κόσμο όπου πετάει. Αν δει κάποιος να κλείσει 30 θέσεις, δεν μπορεί. Γιατί είναι περιορισμένο το νούμερο. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι τι βγάζει. Βγάζει σε χαμηλή τιμή, όχι την περίοδο. Δεν λέει ότι κλείσε τώρα για να πετάξει τον Αύγουστο φθηνά. Αριθμό θέσεων βγάζει. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις. Είτε είναι 30, είτε είναι 40, είτε είναι 50. Για να το κλείσουμε λοιπόν αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία ως προς τον χρόνο, γιατί ακριβώς έχουμε το ιστορικό, το προηγούμενο ιστορικό της συμφωνίας του 2010 που κλείστηκε, αν θέλετε πέστε το πολύ αργά, στο ξεκίνημα σχεδόν της τουριστικής περίοδου, και όμως λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Τα αποτελέσματα, γιατί μιλάμε πια για αποτελέσματα, τα αποτελέσματα που πήραμε από την δράση αυτή του 2010 ήταν πολύ ενθαρρυντικά και αν θέλετε ήταν αυτά τα οποία έκαναν την εταιρεία να πετάξει για το 2012 χωρίς να πάρει λεφτά. Το ξέρετε ότι για το 2012 η εταιρεία πέταξε χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως συμβόλαιο, δεν είχε υπογραφεί κανένα απολύτως συμβόλαιο. Τώρα, για τον λόγο του ότι αργούν οι διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις καθυστερούν διότι δυστυχώς παρουσιάστηκε εμπλοκή διαφόρων στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Το είχαμε καταθέσει και σε προηγούμενη συνέντευξη που είχε δοθεί εδώ στην ΚΟΡ ότι δυστυχώς κατάφεραν σε αυτή την δράση του επιμελητηρίου να ανακατευθούν πολιτικοί. Το έχω δηλώσει, έχω κουραστεί να το λέω, το ότι δεν υπήρξε συμφωνία μετά την συμφωνία του 2010 ευθύνονται καθαρά πολιτικά πρόσωπα και κανένας άλλος. Τα σημεία όμως, θα μας τα πείτε. Αυτό ήταν δηλαδή η ερώτηση ουσιαστικά. Τα σημεία. Είπατε ότι στα χρήματα, στον αριθμό των πτήσεων και στην περίοδο έχετε συμφωνήσει. Ναι. Ποια είναι στα άλλα σημεία που δεν έχετε συμφωνήσει. Όχι, δεν είναι ότι δεν έχουμε συμφωνήσει. Είμαστε σε σημείο, έχουμε φτάσει στο στάδιο τώρα που βάζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Όπως σας είπα πριν, λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης που υπάρχει η χώρα, θα πρέπει να διαφυλάξουμε, να προβλέψουμε κάποιες καταστάσεις άσχημες που κανένας δεν θέλει να ζήσουμε, αλλά εμείς οφείλουμε να τις προβλέψουμε μέσα στο συμβόλαιο, ώστε να διαφυλάξουμε τόσο αυτόν που θα υπογράψει το συμβόλαιο, όσο και τα χρήματα τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα για αυτό το σκοπό.